Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Ένα ενημερωτικό βίντεο για τη συμμετοχή στο κανάλι μα. Επειδή τελευταίω έχει έρθει νέο κόσμο στο κανάλι, ο οποίο ίσω να μην γνωρίζει τι σημαίνει η συμμετοχή και ποια είναι τα τέσσερα επίπεδα τη συμμετοχή, στο κανάλι μα έχουμε και τη λειτουργία συμμετοχή. Στη συμμετοχή μπαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν ένα μικρό ποσό κάθε μήνα και για να ενισχύσουν τη λειτουργία του καναλιού, αλλά και για να έχουν κάποια προνόμια. Το πρώτο επίπεδο συμμετοχής, το οποίο στοιχίζει 4,99, δηλαδή περίπου 5 ευρώ το μήνα, είναι το επίπεδο το οποίο έχει τους πιο πολλούς συμμετέχοντες και σε αυτό το επίπεδο, όποιος είναι, έχει πρόσβαση στα 11 playlist, στις 11 λίστες με βίντεο, στο οποία διαβάζουμε και σχολιάζουμε από βιβλία. Θα σας α, διαβάσω λίγο ποια είναι αυτά τα βιβλία που υπάρχουν ήδη στη συμμετοχή και θα σας πω και για το επόμενο βιβλίο που σας είπα και χθε το έκτακτο βίντεο που θα διαβάζουμε. Τα βιβλία από τα οποία διαβάζουμε και σχολιάζουμε στη συμμετοχή είναι 11. Την ερχόμενη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε το 12ο που είναι το βιβλίο της Μαλβίνας Κάραλη, Έρωτας και άλλες πολεμικές τέχνες. Τα 11 πρώτα βιβλία όμως είναι καθαρά βιβλία ψυχολογίας. Το πρώτο βιβλίο το οποίο διαβάζουμε και σχολιάζουμε είναι το βιβλίο που είχα γράψει εγώ το 2005 με τίτλο «Η ανατομία μιας γυναίκας». Το δεύτερο είναι το βιβλίο «Και οι άνδρες έχουν ψυχή» που το είχα γράψει πάλι εγώ το 2011. Αυτά τα δύο βιβλία είναι εξαντλημένα αυτή τη στιγμή και υπάρχουν μόνο σε αυτό το playlist όπου διαβάζω και σχολιάζω από τα βιβλία. Το τρίτο βιβλίο είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, το βιβλίο «Τοξικοί γονείς» της Σούζαν Φόρουορτ, όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από το βιβλίο αυτό. Το τέταρτο βιβλίο είναι επίσης ένα εξαιρετικό βιβλίο, ένα βιβλίο ρώσιμο, το βιβλίο με τίτλο «Γυναίκε που αγαπούν πολύ», που είναι το πρώτο βιβλίο που γράφτηκε ποτέ για τη συνεξάρτηση. Το πέμπτο βιβλίο είναι το βιβλίο με τίτλο «Όρια ζωής». Το έχουν γράψει δύο Αμερικανοί ψυχολόγοι και διαπραγματεύονται το τόσο κρίσιμο ζήτημα των ορίων στη ψυχολογία. Το έκτο βιβλίο είναι το βιβλίο του Σκοτ Πέκ, το κλασικό βιβλίο του Σκοτ Πέκ, «Ο δρόμος ο λιγότερο ο ταξιδεμένος». Το έβδομο είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει να κάνει με μια θεραπευτική προσέγγιση ζευγαριών και ονομάζεται «Κράτα με σφιχτά». Και σε αυτό το playlist διαβάζουμε το βιβλίο και το σχολιάζουμε και σε σχέση με τη συνεξάρτηση, τον και το 8 βιβλίο είναι το εξαιρετικό βιβλίο της Avery Neal, αφού είναι υπέροχος εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη. Είναι ένα πολύ ωραίο πρακτικό βιβλίο που βοηθάει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε σχέσεις κακοποιητικές, αδιόρατα κακοποιητικές και δεν το αντιλαμβάνονται να το αντιληφθούν. Το ένα το βιβλίο είναι οπωσδήποτε η βίβλος του ναρκισισμού από την δόκτωρα Ράμανη. Το βιβλίο «Ξέρεις ποιο είμαι εγώ». Το δέκατο βιβλίο από το οποίο διαβάζουμε και σχολιάζουμε είναι το δεύτερο βιβλίο της τριολογίας του Scott Peck, «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος συνεχίζεται» και το ενδέκατο βιβλίο από το οποίο διαβάζουμε και σχολιάζουμε, το οποίο το τελειώσαμε, το ολοκληρώσαμε σήμερα στη συμμετοχή, είναι το βιβλίο του Scott Peck, «Οι άνθρωποι του ψεύδους». Όποιος μπει σήμερα στη συμμετοχή, αύριο ή τις επόμενες ημέρες, μπορεί να έχει πρόσβαση και στι 11 αυτές playlist, το σύνδεσμο για τις οποίες θα συμπεριλάβω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Και όπως σας είπα και χθε το έκτακτο και σας είπα και τώρα, την ερχόμενη Δευτέρα εγκαινιάζουμε μια καινούρια playlist όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε κριτικά από το βιβλίο της Μαλβίνας Κάραλη, έρωτας και άλλες πολεμικές τέχνες. Υπάρχει επίσης το δεύτερο επίπεδο της συμμετοχής, το κάθε καινούριο επίπεδο έχει και όλα τα προνόμια του προηγουμένου, όπως το δεύτερο επίπεδο της συμμετοχής το αντίτιμο είναι περίπου 10 ευρώ, 9,99 ευρώ το μήνα και κάποιος εκτός του ότι στηρίζει οικονομικά το κανάλι με αυτόν τον τρόπο έχει πρόσβαση πέραν από τα βιβλία που διαβάζουμε και σχολιάζουμε έχει πρόσβαση και σε 250 περίπου βίντεο τα οποία βρίσκονται χωρίς διαφημίσεις για όσου είναι στο δεύτερο επίπεδο και πάνω. Στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή ισχύουν όλα τα προηγούμενα προνόμια και έξτρα προνόμιο είναι η πρόσβαση σε ένα διαδικτυακό εργαστήριο, webinar, το οποίο γίνεται μία φορά το μήνα. Το επόμενο webinar εδώ στη συμμετοχή, για όσους βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο, θα γίνει το Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024, 6 το απόγευμα, με 9 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, και το θέμα αυτού του webinar είναι το δεύτερο θέμα της τριλογίας για την επικοινωνία. Τον προηγούμενο μήνα κάναμε το webinar για την επικοινωνία το πρώτο μέρος, που είναι πώς μαθαίνω ποιο είμαι, τι μου γίνεται, ποιες είναι οι σκέψεις μου, ποιες είναι τα συναισθήματα μου, ποια είναι τα κίνητρα μου και τα αντικίνητρα μου, ώστε να μπορώ επιτυχώς αυτά να τα επικοινωνήσω. Το δεύτερο μέρος είναι του πώς μπορώ να περάσω επιτυχώς το μήνυμα, πώς μπορώ να επικοινωνήσω στον άλλον άνθρωπο αυτά που θέλω να πω. Και το webinar του επόμενου μήνα, του Απριλίου, θα έχει θέμα πώς ακούω ενεργητικά τον άλλο. Τα webinars είναι διαδικτυακά ψυχολογικά εργαστήρια, στο οποία γίνονται και ασκήσεις και δίνονται συγκεκριμένα εργαλεία για να μπορέσουν οι άνθρωποι να επιτύχουν στην περίπτωση αυτή την επικοινωνία. Επίσης, όποιος μπαίνει στο τρίτο επίπεδο, έχει πρόσβαση και σε όλα τα προηγούμενα webinar, το θεωρητικό μέρος των προηγούμενων webinar, τα οποία υπάρχουν σε ένα playlist ειδικά για όσους βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο. Δεν βιντεοσκοπούμε όλο το webinar, ηχογραφούμε μόνο το θεωρητικό μέρος, το οποίο μετά μπορούμε να το ξανακούσουμε για εμπέδωση. Και έρχεται μετά το τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή, όπου είναι μόνο για γυναίκες. Οι γυναίκες που βρίσκονται στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή έχουν όλα τα προηγούμενα προνόμια, έχουν επίσης μία φορά την εβδομάδα, μία συνάντηση δύο ώρι μέσω Zoom, η οποία είναι ψυχοεκπαιδευτική συνάντηση ερωτήσεων και απαντήσεων, Q&A, όπου οι κοπέλες ρωτάνε για θέματα που αφορούν όλα αυτά που συζητούμε εδώ στο κανάλι, για θέματα συνεξάρτησης, θέματα flirt, θέματα parenting, και έχει δημιουργηθεί μια ωραία ομάδα στο τέταρτο επίπεδο, που είναι ανοιχτή και για νέες κοπέλες αν θέλουν να συμμετέχουν, που γνωρίζονται οι κοπέλες μεταξύ τους, δημιουργούν ψυχοεκπαιδευτικούς και συναισθηματικούς δεσμούς και επίσης έχουμε και μια αντίστοιχη ομάδα uh, chat στο Viper, όπου συζητάμε για τις επόμενες συναντήσεις μας, τα ωράρια κτλ. Και, και όπου οι κοπέλες μπορεί να δώσουν και να πάρουν ψυχολογική στήριξη από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Αυτή την εβδομάδα έχουμε βάλει τη συνάντηση αυτή 9.30 με 11.30 το βράδυ Τετάρτη. Είναι βραδινή ώρα την Τετάρτη που βάζουμε τη συνάντησή μα, γιατί περισσότερε από εμά εργαζόμαστε, έχουμε μικρά παιδιά. Οπότε μα βολεύει να είναι αργάμιση η συνάντηση. Λοιπόν, αν είστε καινούργοι στο κανάλι και δεν γνωρίζετε τι είναι η συμμετοχή, αυτή είναι η συμμετοχή. Αξέχασα να πω την τιμή για το τρίτο επίπεδο. Το τρίτο επίπεδο στοιχίζει 19,99, δηλαδή 20 ευρώ περίπου το μήνα. Και το τέταρτο επίπεδο όπου οι κοπέλε έχουν ένα δύο zoom ψυχοεκπαιδευτικό μαζί μου κάθε Τετάρτη, στοιχίζει 39,99, δηλαδή 40 ευρώ το μήνα, και ένα επιπλέον προνόμιο για όσους βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο, είναι ότι μπορούν να μου στείλουν email, το οποίο να γίνει βίντεο. Και να γράφουν στο email τους, βρίσκομαι στο τρίτο επίπεδο ή στο τέταρτο επίπεδο, στον τίτλο του email, γιατί όπως έχω ανακοινώσει από τον Αύγουστο του 23, από τον 15 Αύγουστο του 23, έχω σταματήσει πλέον να διαβάζω email γενικώ, γιατί είναι πάρα πολλά τα email. Και έτσι οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή μπορούν να στείλουν ένα email για να γίνει βίντεο. Αυτά για τη συμμετοχή. Θεωρώ ότι είναι πολύ χαμηλές οι τιμές για τις υπηρεσίες που προσφέρονται, για τα προνόμια που προσφέρονται και σίγουρα αν κάποιος μπορεί και δύναται, καλά κάνει να μπεί στη συμμετοχή γιατί αυτό εδώ το κανάλι είναι ψυχοεκπαιδευτικό. Δίνεται πολύ δωρεάν ψυχοεκπαιδευτική γνώση μέσα από τα βίντεο τα οποία είναι όλα δωρεάν. Ξέχασα να πω ότι στο τρίτο και στο τέταρτο επίπεδο ένα επιπλέον προνόμιο είναι ότι όλα τα καινούργια βίντεο βγαίνουν χωρίς διαφημίσεις για όσους βρίσκονται στο τρίτο και στο τέταρτο επίπεδο. Είναι πολλά τα προνόμια, τα ξεχνάω και σα εθαρρύνω εάν μπορείτε να εγγραφείτε στη συμμετοχή. Γιατί πολύ συχνά μου στέλνετε email ή μου γράφετε μηνύματα στα διάφορα social ότι σα βοηθάνε τα βίντεο, ότι είναι πολύ χρήσιμα για εσά. Κάποιοι γράφετε ότι σα αλλάζουν τη ζωή. Αν μπορείτε να προσφέρετε σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, θα ήταν καλό. Είναι καλό εάν μπορείτε να προσφέρετε. Αυτά. Σα χαιρετώ. Bye!